κρεβάτι. Εδώ. Μαχητές σαρδέλες. Είναι από εκεί. Βρωμοκοπάει ο τόπος. Θα το κάνουμε, θα το χρησιμοποιήσουμε στη μαλάγα μας. Εδώ σε μία άλλη παραλλαγή. Εδώ έχω κάνει ένα πολτό από αλεσμένο σηκώτη, παστί, σαρδέλα και αλεύρι. Αυτό χρησιμοποιώ σαν γέμιση. Σε αυτή την παραλλαγή που κάνω τώρα, εκτός από τη διαφορετική μυρωδιά και τα διαφορετικά υλικά που έβαλα, θέλω τις μπάλες μου να έχουν μια υγρή μορφή, να είναι δηλαδή σαν λάσπη. Δεν θέλω να στεγνώσουν. Θέλω δηλαδή να μου διαλύεται πιο εύκολα στο νερό. Γι' αυτό τις τυλίγω με το νάιλον και τις βάζω είτε στην κατάψυξη είτε σε πλαστικά δοχεία τα οποία κλείνω αεροστεγός. Όπως βλέπετε, καλοί μου φίλοι, οι παραλλαγές που μπορούμε να κάνουμε είναι πάρα πολλές. Ανάλογα με το τι ψάρεμα θέλουμε να κάνουμε, σε τι βυθούς θέλουμε να ψαρέψουμε και σε τι ψάρια στοχεύουμε. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που μας δίνει αυτός ο τρόπος κατασκευής της μαλάγρας είναι ότι μπορούμε να το έχουμε πάντα έτοιμο όταν πάμε στο ψάρεμά μας και έτσι να μην χάνουμε χρόνο στο να κατασκευάσουμε τη μαλάγρα. Εγώ συνεχίζω να κάνω δοκιμές. Εδώ τελευταία έκανα κάτι μπάλες με αλεσμένο παστό γάβρο. Πολύ έντονη μυρωδιά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό, χωρίς γέμιση, ανακατεμένο, με αλεύρι, για να σφίξει
Πίστευα ότι είναι πολύ καλές αυτές οι μπάλες. Θα τις δοκιμάσω μαζί με τα άλλα βέβαια που έχω κάνει στο επόμενο ψάρεμά μας. Θα το δούμε και στην πράξη πώς δουλεύουν. Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό, έχοντας σαν βάση το χώμα που θα μυρίζει έντονα, μπορούμε να φτιάξουμε πολλές παραλλαγές σε αυτή τη μαλάγρα. Θα ήθελα να δω στα σχόλια τις δικές σας ιδέες, τις δικές σας προτάσεις. Ελπίζοντας να ήμουν χρήσιμος, να θυμίσω ότι οι παλιοί ψαράδες που ψάρευαν σε θάλασσες γεμάτες ψάρια έριχναν λίγη μαλάγρα σε ένα μόνο σημείο. Μόνο τότε η μαλάγρα γίνεται ένα όπλο στα χέρια μας. Να είστε καλά, καλοί μου φίλοι.